Αναφέραμε χθες ότι έκανε το γάμο της η Έλενα Ράπτη. Α, ναι. Πολύ ήσυχα, χωρίς. Σήκωσε ήδη μια φωτογραφία. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα και λέγαμε πόσο. Ωραίο. Είναι respect και όλο αυτό, έτσι. Πάρα πολύ να ξέρετε με το σταγονόμετρο τι μαθαίνει με τις πληροφορίες. Και όντως, χθες είδες που είπαμε τα ευχάριστα. Πολύ σήμερα, ωραίο λοιπόν, και αυτό, αν το επιλέγεις. Ναι. Βγήκαν στη δημοσιότητα κάποια έτσι, στοιχεία για το γαμπρό. Α. Λοιπόν, ποιος τα είναι πάρα πολύ λέγαμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Ποιος είναι ο γαμπρός. Γιατί είχαμε την περιέργεια. Εδώ σε θέλω. Ποιος είναι. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα παραπολιτικά. Κούκλος είναι και ο γαμπρός. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπολιτικά, βγήκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία. Ποιος είναι ο άντρας της Έλληνας Ράπτη. Καταρχήν λέγεται. Να το. Α, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Εγκρίνουμε, καλά. Εγκρίνουμε. Μπάλας είναι το όνομά του. Και εργάζεται στην προσωπική ασφάλεια της κυρίας Έλληνας Ράπτη σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Α, μια ταινία, και να σας πω. Δεν πόντιγκα. Ότι ο γάμος έγινε 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Και βγήκε χτες. Το έβγαλε η Έλενα όποτε ήθελε αυτή. Απόδειξε ότι άμα θες να κρύψεις κάτι ακόμα και τόσο σημαντικό. Σύμφωνα, και είσαι Έλενα Ράπτη, κρύβεται. Νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται ο σωματοφύλακας. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά. Δεν πλησίασαν πολύ γιατί ξέρω. Γι' αυτό κιόλας να σας πω ότι στη φωτογραφία που ανέβασε έλεγε εδώ και καιρό. Ναι. Και ναι, μάλιστα ναι. Με 10 άτομα καλεσμένους, παιδιά. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε για την περίοδο των εκλογών. Που θα μπορούσε να το βγάλει τότε και να γίνει boom. Πολύ σωστό. Ναι. Αλλά ήταν έντονη η περίοδος και τότε. Ήταν έντονη η περίοδος και τότε. Βέβαια, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει το γάμο επί τούτου και να γίνει χαμός με κάμερες, φωτογράφους κτλ. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος, όντως είναι στην ασφαλειά της και νομίζω ότι γνωρίζονται πολλά χρόνια. Ήτανε ήταν αυτό που λέμε και προέκυψε. Ναι, είναι και αυτή ωραία η ερώτηση. Πολύ ωραία. Ναι. Όχι μόνο η κεραυνοβολή, γιατί γνωρίζεις τον άλλο, το μαθαίνεις και μετά προχωράς. Και στα καλά και στα κακά.